Από πού αντλείς δύναμη? Η δύναμη έρχεται από πάρα πολλά πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ένα. Να έχεις όραμα, να έχεις όνειρο, να έχεις στόχους. Πάρα πολλές φορές θα πέσεις κάτω. Έτσι είναι η ζωή γενικότερα, όχι μόνο το αθλητισμός. Αλλά σημασία έχει να μπορείς κάθε φορά να βρίσκεις το στένος, τη δύναμη, να ξανασηκώνεσαι και να συνεχίζεις προς αυτόν το όραμα, προς αυτόν το στόχο. Αν γυρίζεις τον χρόνο πίσω, θα αλλάζεις κάτι? Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα άλλαζα κάτι. Στη ζωή πολλές φορές γεγονότα που ίσως να φαίνονται αρνητικά ή μη επιθυμητά είναι αυτά που έχουν να σου διδάξουν πολύ περισσότερα και είναι αυτά που έκαναν και κάνουν ποιος είναι ο Παύλος ο Κοντίδης σήμερα. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισες στην καριέρα σου μέχρι σήμερα? Δυσκολίες υπάρχουν πάρα πολλές. Οι τραυματισμοί μου με έκαναν πολύ πιο δυνατό ψυχολογικά και νοητικά. Οι πρώτες σκέψεις που έρχονται και τα συναισθήματα είναι όλα αρνητικά. Ό,τι είναι πιο δύσκολο, σε κάνει πιο δυνατό. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη μόλις κατακτήσεις ένα μετάλλιο? Περηφάνεια, η ικανοποίηση, όλα έρχονται όλα μαζί, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι δυσκολίες που πέρασες είναι σαν ένα fast forward film. Παίζει μέσα στο μυαλό σου και έχεις ρίγος από συγκίνηση και περηφάνεια. Ποια συμβουλή θα δίνεις στα παιδιά που θα μας ακούσουν στη συνέντευξη? Ένα πράγμα θα τους πω. Το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις ότι όταν σκεφτείς ότι θέλω να σπουδάσω το τάδε πράγμα, να νιώθεις ότι αποφάσισε από εσένα, τον ίδιο ή την ίδια, ότι αυτό το πράγμα μπορείς να το φανταστείς, να το κάνεις μια ζωή, αυτό το πράγμα σε χαροποιεί, σε γεμίζει και τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. Θα είσαι πετυχημένος ή όχι, ή πετυχημένη, θα εξαρτηθεί πρώτα απ' όλα από αυτό. Ότι αγαπάς αυτό το πράγμα, θέλεις να το κάνεις, τότε οι πιθανότητες να πετύχεις είναι πολύ περισσότερες. Γιατί αν κάνεις κάτι επειδή κάποιος άλλος σου είπε κάν το, μπορεί και να είσαι πετυχημένος ή πετυχημένη. Αλλά όχι στον βαθμό που θα μπορούσε να ήσουν αν το κάνεις επειδή εσύ θέλεις να το κάνεις. Αυτή είναι η συμβουλή.